πιστεύω πάρα πολύ στις ταινίες μικρού μήκους. Πιστεύω πολύ ότι είναι δυνατόν σε πολύ λίγο χρόνο να υποθούν πάρα πολλά πράγματα. Εξαρτάται πάντα από την ομάδα εργασίας του σεναρίου. Πιστεύω πάρα πολύ στο σενάριο. Πιστεύω βέβαια στο σκηνοθέτη και στην ομάδα του, να μπορέσει δηλαδή να εμπνεύσει μια ομάδα εργασίας για να σήμερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές κρίσης να ξαναβρει η ομάδα ένα νέο όραμα προκειμένου να κάνει σινεμά. Πάντα έχει να κάνει ποιότητα της δουλειάς. Γιατί κατά κάποιο τρόπο στις indie παραγωγές, εγώ ως θεατής, πρέπει να ψάξω να τις δω. Δεν θα έρθουν αυτές σε μένα. Επειδή απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, σίγουρα είναι πιο δύσκολο να σταθούν. Και πάλι σε ό,τι αφορά το εμπορικό κομμάτι. Σε ό,τι αφορά τώρα την ποιότητα και την καλλιτεχνική κάπως αρτιότητα μιας ταινίας, πιστεύω πως μπορούν να σταθούν. Κατά κάποιο τρόπο είναι και ένα preview ή ένα δεκάλεπτο κατά κάποιο τρόπο trailer για μια δουλειά που θέλεις να κάνεις όταν έχεις φτάσει στο σημείο να ζητάς χρηματοδότηση από κάποιον. Δεν ξέρω. Αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να μπορούμε οι νέοι άνθρωποι να κάνουμε έτσι πως κάναμε αυτή τη δουλειά με πολύ όρεξη και να μπορούμε να κάνουμε και άλλες ταινίες και να φτάνουν στον κόσμο. Να μην γίνονται μόνο για εσωτερική χρήση, για λίγους ανθρώπους. Να φτάνουν στον κόσμο, να προβάλλονται. Το καταλαβαίνω δηλαδή και από μένα που μου αρέσει να τις βλέπω. Η μικρού μήκους είναι αυτό που λέμε εμείς οι συγγραφείς, είναι το αντίστοιχο διήγημα. Και λένε ότι όποιος καταφέρει και είναι καλός στα διηγήματα, καταφέρει μέσα σε μερικές σελίδες να πει μια ιστορία, η επόμενη του κίνηση είναι το μυθιστόρημα. Άρα η επόμενη κίνηση μετά τη μικρού μήκους είναι η μεγάλου μήκους. Οπότε το θεωρώ ένα πολύ καλό πεδίο δοκιμής ενός σκηνοθέτη. Οπωσδήποτε μπορεί κανείς να καταφέρει να ολοκληρώσει και μια ιστορία και να εξελίξει και ένα χαρακτήρα μέσα σε μια μικρού μήκους. Όλα είναι θέμα σεναρίου. Ένα από τα καλά που γνωρίζουν αυτές τις παραγωγές, οι ανεξάρτητες, ας το πούμε έτσι, είναι ότι αυτό που είπα και πριν, ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, που αποφασίζουν να λάβουν μέρος, είναι πλήρως συνειδητοποιημένοι γι' αυτό. Βάζουν συνήθως τον καλύτερό του αυτό, όχι γιατί πληρώνονται, αλλά γιατί έτσι θεωρούν ότι είναι χρέος τους. Και υπάρχει, ας πούμε, και μια μεγαλύτερη ομόνοια. Θεωρώ ότι μία από τις δυσκολίες των μικρού μήκους ταινιών είναι το φορμά στο οποίο υπάγονται και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η μικρή διάρκειά τους δεν επιτρέπει την ιστορία να αναπτυχθεί όπως θέλουμε, τους χαρακτήρες να είναι πολυδιάστατοι και η πλοκή να εξελίσσεται όπως, με τόση λεπτομέρεια όπως σε μία μεγάλου μήκους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, κατά τη γνώμη μου, οι μικρού μήκους ταινίες δεν είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του σκηνοθέτη και όλων των συντελεστών. Δεν είναι μια προσπάθεια που δεν επηρεάζει ανθρώπους και δεν βρίσκει θεατές. Γι' αυτό το λόγο κιόλας κάναμε και εμείς τη δική μας ταινία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε.